Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο φακό του Hellenic TV. Σήμερα φιλοξενούμε τη συγγραφέα Sandra Angel, η οποία θα μας μιλήσει για το καινούργιο της μυθιστόρημα «Η ζωή του στη νύχτα». Καλησπέρα, Σάντρα. Είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι σήμερα μαζί μας. Και για μένα είναι μεγάλη χαρά να πω ότι το μυθιστόρημα κυκλοφορεί πλέον στην Αγγλία, στο Λονδίνο, από τις Byron Publications. Είναι καινούριο εκδοτικό, στον οποίο τον έχουν ιδρύσει τρεις Έλληνες στο Λονδίνο. Και λέγεται Prisoners of Passion στα αγγλικά. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε, είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Ιστορία, από ό,τι έχω ρίξει μια ματιά. Αλλά είσαι και πολύ τάλαντη, εκτός από τη συγγραφή, ασχολείσαι και με άλλα πράγματα. Αν θες, θα ήθελαμε να ακούσουμε και εμείς λίγα πράγματα για σένα, με τι άλλο ασχολείσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αρχή για το πολύ τάλαντη. Είναι ωραίος χαρακτήρα, μου είσαι. αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου είμαι δημοσιογράφος, στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση στην Ελλάδα, γράφω σε κάποια περιοδικά. Αλλά από πολύ μικρή είχα ασχοληθεί με το θέατρο. Με είχαν γράψει οι γονείς μου σε θεατρικές ομάδες, έκανα κάποια μαθήματα και αυτό με έχει οδηγήσει πλέον στο να παίζω σε κάποιες παραστάσεις επαγγελματικά στην Αθήνα. Τώρα παίζω στην παράσταση Λούλης ο Χαρταετός, ταξιδεύοντας στην αρχαία Ελλάδα, που είναι ένα πολύ όμορφο εκπαιδευτικό παραμύθι για τα παιδιά, θεατρικό. Και θα παίξω και σε κάποια ενηλίκων πολύ σύντομα. Ήμουν από μικρή πιστοποιημένη για πολλά κοινωνικά ζητήματα και ήθελα να τα εκφράσω όλες αυτές τις ανησυχίες μου, ήθελα να τις εκφράσω μέσα από την τέχνη. Οπότε νομίζω ότι η συγγραφή ήταν μονόδρομος για μένα. Ώστε η έμπνευσή σου για αυτή την ιστορία που θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια ως αρχή και να μπορέσουν και οι τηλεθεατές μας να κατανοήσουν καλύτερα το τι θα ακολουθήσει η συζήτησή μας. Λοιπόν, δεν θέλω να νομίσουν ότι είναι ένα βαρύ ανάγνωσμα. Μιλάει για ένα βαρύ θέμα, το οποίο όμως έχω καταφέρει να το περάσω με έναν τρόπο που μπορεί να είναι πιο εύπεπτος για το κοινό, να το πω. Ήθελα τις σκέψεις μου, που είναι όντως βαριές, να μπορείς να τις διαβάσει ο μέσος αναγνώστης, να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του, γιατί μιλάω για το εμπόριο λευκής σαρκός, ναρκωτικά, τη νύχτα και την εκμετάλλευση των γυναικών στο βιβλίο μου. Ήθελα να το κάνω με έναν τρόπο που να είναι ένα μυθιστόρημα που να αγκαλιαστεί, να βγάζει συνέστημα και όχι μόνο τρόμο για αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Με είχαν ρωτήσει πάρα πολλές φορές αν το εμπόριο λευκής σαρκός είναι κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα και αν υπάρχει μαφία. Και τι λέω, παιδιά, τι λέτε. Είμαστε σταυροδρόμοι τριών υπήρων εδώ. Γίνεται μεγάλη διακίνηση σε πάρα πολλά πράγματα. Με μία έρευνα να κάνεις, χωρίς να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου. Είμαι και δημοσιογράφος, οπότε υπάρχουν και σχετικά άρθρα σε μεγάλες εφημερίδες που μιλάνε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμένα πάντα τα γυναικεία δικαιώματα με αφορούσαν. Και η εκμετάλλευση των γυναικών, ειδικά στο ζήτημα της πορνείας, της καταναγκαστικής και όχι της πορνείας που είναι επιλογή της σε κάθε κοπέλας, με ενοχλεί. Οπότε αποφάσισα να γράψω κάτι αφυπνιστικό. Στο βιβλίο υπάρχει έρωτας, πολύ, υπάρχει φιλία, αυτά τα ζητήματα που εμένα πάντα με αφορούσαν, θίγω γενικότερα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία μας κρατάνε πίσω, και θεωρώ ότι είναι ένα σύγχρονο ανάγνωσμα με σύγχρονη γραφή που θα αγαπηθεί και από το κοινό στο εξωτερικό. Υπάρχουν αρκετοί χαρακτήρες στο μυθιστόρημα αυτό. Πώς δημιούργησες αυτούς τους χαρακτήρες, Ο τι σε ενέπνευσε? Αχ, τι ερωτήσεις είναι αυτές. Ο κεντρικός ήρωας ήταν ένα άτομο το οποίο είχα παλιότερα στη ζωή μου, όχι ακριβώς όπως είμαι, εμπνεύστηκα από κάποιον ο οποίος ήταν πρώην μου, το λέω, το έχω ξαναπεί ανοιχτά, και ήταν μια πολύ έτσι άσχημη εμπειρία η σχέση μας, οπότε τον έκανα μαστροπό στο βιβλίο. Okay. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες, ο Κωστής ας πούμε, είναι θεωρώ ο ιδανικός άντρας για την κάθε κοπέλα. Έχω δομήσει ένα χαρακτήρα που νομίζω θα αγαπηθεί, γιατί όλες οι ανάπτυξες ένα άντρα περιμένουν, θεωρώ, έτσι, ο καθένας έχει τα γούστα του. Οι κοπέλες έχουν κάποια κομμάτια του χαρακτήρα μου κάποιες στιγμές, σε μικρότερη ηλικία, όχι τόσο στην ηλικία που βρίσκομαι τώρα, και κομμάτια από χαρακτήρες άλλων κοριτσιών
που έχω συναντήσει και θεωρώ ότι ταιριάζανε. Να πω ότι οι χαρακτήρες μεταξύ τους είναι εντελώς αντιθετικοί. Και ο στόχος μου ήταν αυτός, γιατί ήθελα να θίξω το πόσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και Έτσι. πώς έρχονται σε επαφή και σύγκρουση πολλές φορές, αλλά και σε ομόνοια. Πάρα πολύ σωστή η σκέψη σου. Σίγουρα αυτά, όπως προανέφερες Αλεξάνδρα, είναι παρμένα από θέματα της ζωής. Έτσι, υπάρχουν τα μηνύματα σου όμως που θέλεις να με θέλεις, είμαι σίγουρα ότι θέλεις να μεταφέρεις κάποια μηνύματα γράφοντας αυτό το μυθιστόρημα. Ποια είναι τα μηνύματα σου? Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα ήμουνα υπέρμαρχη των αρχών του φεμινισμού. Χωρίς να θέλω να βάλω πάνω μου την ταμπέλα της φεμινίστριας ή πολλές φορές μου λένε και κάποιες ακρότες οτιδήποτε. Όχι, θεωρώ ότι πρέπει να σεβόμαστε γυναίκες τους εαυτούς μας και οι άλλοι εμάς. Και μέσα σε κάποια πατριαρχικά πρότυπα και μοντέλα που είναι θεσπισμένα αιώνες τώρα, πολλές φορές ο σεβασμός χάνεται στο γυναικείο φύλο. Οπότε ήθελα να θίξω αυτό το ζητούμενο και την ελευθερία που πολλές φορές μας λένε ότι είστε ελεύθερες. Εγώ θέλω να πω ότι δεν είμαστε πολλές φορές ελεύθερες, ακόμα και στις δυτικές κοινωνίες, γιατί θα πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Όταν εγώ κατακρίνομαι για το ρούχο που φοράω, σε περίπτωση που κάποιος με παρενοχλήσει, δεν κοιτάμε το θήτη, κοιτάμε το θύμα. Όταν μια γυναίκα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μόνη της το βράδυ, γιατί κινδυνεύει. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι υπάρχει μια έλλειψη σεβασμού στο γυναικείο φύλο. Υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό και όπως πολύ σωστά λες, δηλαδή έχουμε μεγάλο αγώνα ακόμη να κάνουμε. Σίγουρα δεν μπορούσα να δεχτώ ως άνθρωπος να γίνονται δίκες για διάφορους βιασμούς και γυναικοκτονίες στην χώρα μου. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς στο εξωτερικό, μιλάω για εδώ. Με είχε συγκλονίσει η δίκη για το θάνατο και τη δολοφονία και για το βιασμό της στο Παλούδι, της Ελένης στο Παλούδι. Δηλαδή έπρεπε να πάμε σε τόσες δίκες για να καταδικαστούν οι θύτες και θα έπρεπε στο δικαστήριο να ακούμε αυτά που ελέγχθησαν, ότι τους προκάλεσε το θύμα. Ήταν αυτή η βάση δικηγορική και υπεράσπισης των δολοφόνων και έπρεπε να τα ακούμε αυτά. Είναι κάτι δηλαδή που αποδέχεται η κοινωνία. Υπάρχει ένα μέρος κοινωνίας που αποδέχεται. Αυτά είναι που με προβληματίζουν και φυσικά μέσα στα βιβλία μου αρέσει να τα θίγω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως είπες στην αρχή, ότι δεν είναι η ατμόσφαιρα, δεν είναι πολύ βαριά όπως κάποιος μπορεί να φανταστεί, ίσως διαβάζοντας την περίληψη. Ποια είναι η ατμόσφαιρα, η συγκεκριμένη ατμόσφαιρα του βιβλίου και πώς έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις αυτή την ατμόσφαιρα που, όπως είπες, όχι και τόσο βαριά, αλλά νομίζω με τέτοια θέματα είναι δύσκολο να το καταφέρει κάποιος. Πώς το κατάφερες αυτό? Λοιπόν, είμαι φαν μεγάλη του κινηματογράφου και είμαι φαν του Αλμοδοβάρ. Αν παρατηρήσετε στις ταινίες του, υπάρχουν πολύ σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Δηλαδή, ακόμα και το ζήτημα των τρανς στην κοινωνία, πάρα πολλά τέτοια και των βιασμών. Τα θίγει μέσα από τις ταινίες του. Τα θίγει με έναν τρόπο που σου περνάει υποσυνείδητα το μήνυμα, χωρίς όμως να σε βαραίνει ψυχικά. Ενώ υπάρχουν άλλες ταινίες που θίγουν τα ίδια ζητήματα, ας πούμε το κουρδιστό πορτοκάλι, που εγώ δεν μπορούσα να το δω. Να δω την ταινία. Με βάραινε πάρα πολύ. Οπότε έχω ακολουθήσει αυτή τη γραμμή στη συγγραφή. Μπορεί να είναι κοινικός ο λόγος, να σου λέω κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει ένα μαύρο χιούμορ πίσω από όλο αυτό σε σημεία. Και μία ευαισθησία. Γιατί υπάρχει ένας αφηγητής ο οποίος απαλύνει τις αιχμηρές γωνίες του κειμένου και των καταστάσεων. Επίσης έχω βάλει πάρα πολλές, υπάρχουν σε σχέσεις των ανθρώπων αρκετές τρυφερές στιγμές, στιγμές ενότητας, φιλίας και υπάρχει και μία ακτίδα ελπίδας και φωτός μέσα στο βιβλίο, ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν αρκεί να ενωθούμε και να παλέψουμε ομαδικά ως κοινωνία για να τα αλλάξουμε, αρκεί να θέλουμε να ακούσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και όπως κάνουμε αυτό τώρα, ναι, μιλάμε για το βιβλίο σου, αλλά είναι εν μέρει και μία ενημέρωση που γίνεται ταυτόχρονα, το οποίο αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην αλλαγή και όπως πάρα πολύ όμορφα το έθεσες,
να είμαστε ενωμένοι. Αυτό, δηλαδή η ομάδα μπορεί να κατορθώσει μεγάλα πράγματα, θαύματα. Είχε χαρακτηρίσει μια φίλη δημοσιογράφου στο βιβλίο ως την καρπίτσα που σπάει το ροζ μπαλόνι μας. Και είναι εύστοχο όλο αυτό, μπορώ να πω. Ναι. Αρκεί Και να το προωθήσουμε όλοι μαζί. Πες μου. έχεις κάποια έτσι αγαπημένη στιγμή, κομμάτι από αυτό το βιβλίο που αισθάνθηκες ωραία, πιο όμορφα να το καθώς το έγραφες? Καθώς το έγραφα, απελευθερώθηκα μέσα μου για αυτά όλα που με προβλημάτιζαν. Τα εξέφρασα και όταν κάτι το εκφράζει, το διοχετεύει και το διαβάζει ο κόσμος, είναι σαν να μοιράζεσαι τον προβληματισμό σου ή το πρόβλημά σου πολλές φορές με τον κόσμο. Και έτσι αυτό απαλύνεται μέσα σου. Ένα αυτό. Και θεώρησα μεγάλη δικαίωση το γεγονός ότι κατάφερα να εκδοθώ στο εξωτερικό. Γιατί να το πούμε, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Έλληνες να εκδοθούν στο εξωτερικό. Είναι κάπως κλειστές οι πόρτες. Μόνο πολύ μεγάλοι συγγραφείς κατορθώνουν μέσα από managers, μέσα από κάποιες διεθνείς εκθέσεις να βγάλουν τα βιβλία τους προς τα έξω. Για εμάς τους νέους συγγραφείς είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον εκδοτικό μου που ήρθαμε σε μια πολύ ωραία Που σε συνεργασία. στηρίζει, ναι, και ευχόμαστε να γίνει το όνειρό σου πραγματικότητα. Πώς αισθάνεσαι για το έργο σου, εσύ αυτή τη στιγμή? Έχω λάβει πάρα πολύ θετικές κριτικές και αισθάνομαι μία αποδοχή και μία επιβράβευση όταν κάποιος σου λέει ότι Έτσι. καθίστηκα ή ότι έχεις ταλέντο ή ότι προχώρα, γράψε κι άλλο, περιμένουμε το επόμενο ή οτιδήποτε. Νιώθεις μία αποδοχή ότι οι φόβοι που είχες πολλές φορές για το πώς θα πάει, για το αν θα κάνω κάποια βήματα, ήταν ίσως λανθασμένοι και έτσι νιώθεις μία ανακούφιση, μπορώ να πω. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί όταν ακούς, δηλαδή έχεις ξοδέψει αρκετό χρόνο, πόσο καιρός πήρε για τη συγγραφή του μυθιστορήματος? Την πρώτη ιδέα την είχα πάρα πολύ παλιά, αλλά δεν είχα κάτσει να ασχοληθώ να γράψω το βιβλίο. Την είχα το 2013, αλλά δεν μας απασχολεί αυτό. Εγώ ξεκίνησα ουσιαστικά να γράφω το 2 χρόνια. Μου πήρε 2 χρόνια και το ολοκλήρωσα στην πρώτη καραντίνα. Το Χρειάστηκε ίδιο. να κάνεις και κάποιες επιπλέον έρευνες πέρα από αυτά που γνώριζες, έτσι να το ψάξεις το θέμα πιο βαθιά, να δεις τι Ναι. γίνεται Αν ακριβώς. και επειδή είναι μυθιστόρημα, Ναι. δεν είναι ούτε ντοκιμαντέρ, ούτε ακολουθώ κάποια συγκεκριμένη όρο, ξέρω εγώ, Σίγουρα. κάποιους μαφιόζους για να ξέρω ακριβώς τι κάνουν, γιατί με έχουν ρωτήσει πολλά περίεργα ο κόσμος. Έκανα περισσότερη έρευνα, αλλά υπάρχει πολλή αρθρογραφία σχετική και στα ελληνικά μέσα, σε εφημερίδες, οπουδήποτε. Και στην αστυνομία, αν κοιτάξει κάποιος τις καταγγελίες του κόσμου ή οτιδήποτε. Μένα έτυχε και πολλές φορές να έχουν έρθει να μου πούνε στη γειτονιά μου υπήρχε μια αποθήκη, υπήρχαν κοπέλες, ήταν ναρκωμένες. Μου έχει τύχει ίσως και σαν τσίγκλισμα, σαν trigger. Αλεξάνδρα, γράψε γι' αυτό. Δηλαδή, είχα ακούσει από ανθρώπους που μέναν στην πλατεία Αττικής κοντά που υπάρχουν οικοί ανοχοί στη Φυλής ότι υπήρχαν κοπέλες οι οποίες προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους οίκους ανοχής, ήταν παράνομες. Από μαρτυρίες ανθρώπων. Και επίσης για ένα διάστημα δούλευα νύχτα ως φοιτήτρια, έχω δουλέψει λουλουδού, το λέω Ναι. γενικότερα. Και είχα γενικότερα την αίσθηση της νύχτας, γιατί περιγράφω και τη ζωή μέσα σε ένα μπουζουξίδικο επαρχιακό στο βιβλίο μου. Πιστεύεις, Αλεξάνδρα, ότι υπάρχει αρκετή βοήθεια από τις αρχές, δηλαδή για να βοηθήσουν αυτά τα άτομα που είναι σε τέτοιες δύσκολες θέσεις και προσπαθούν, όπως είπες, να ξεφύγουν? Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, αλλά δεν μπορώ φυσικά και να κατηγορήσω. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες, να το πω, κάποια γραφεία στην αστυνομία που κάποιος μπορεί να απευθυνθεί, να κάνει κάποια καταγγελία. Το πόσο γρήγορα κινείται το σύστημα μέχρι που μπορεί να φτάσει, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά όμως.
Συνήθως ό,τι παίρνει μεγάλες διαστάσεις στον τύπο και στα μίντια είναι που κατορθώνει να βρει το δίκαιο. Ας μιλήσουμε, ας πούμε, για την περίπτωση της 12χρονης, που είναι λίγο πιο κάτω, εγώ Περιστέρη μένω, σε πόλια Κολωνό ήταν όλη αυτή η ιστορία. Οπότε δεν ξέρω. Ίσως είναι λίγο πιο βαθιά τα κυκλώματα από όσο μπορούμε να θέλουμε να πιστεύουμε. Και πιο δύσκολα τα Χρειάζεται, πράγματα. ναι, Εμένα αρκετή αυτό που με δουλειά, απασχολεί ναι. όμως δεν είναι μόνο το τι κάνει η αστυνομία. Εμένα αυτό που με απασχολεί πολλές φορές είναι ότι για να υπάρχει προσφορά, υπάρχει και πολλή ζήτηση. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, Ναι. άντρες, οι οποίοι επιλέγουν να πάνε με την 12χρονη, με την 8χρονη, που ξέρω σε πολυκατοικία στον Κολωνό, που είχε γίνει ολόκληρη καταγγελία ότι η μητέρα την εκπόρνευε, 8χρονη πριν λίγα χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που ενισχύουν το κύκλωμα αγοράζοντας τις υπηρεσίες. Οπότε το πρόβλημά μου δεν ξέρω αν είναι αστυνομία, αλλά εκείνη. Εκείνοι όμως για να σταματήσουν θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια ποινή. Γιατί για να έχουν αυτή την προτίμηση σίγουρα έχουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, έτσι. Άρα είναι νομοθετικό το ζήτημα, όχι τόσο της αστυνομίας. Η αστυνομία θα σε συλλάβει αν υπάρχει εκάστοτε Μπράβο, νόμος. ακριβώς, Αν δεν πολύ σε σωστά. καλεί και ο νόμος όμως. Ναι, έτσι, γιατί η αστυνομία θα κάνει, όπως πολύ σωστά είπες, ό,τι λέει ο νόμος. Ναι. Και αν δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος νόμος που να έχουν το δικαίωμα να αντιδράσουν και να πάρουν κάποια μέτρα, τότε Δεν σε σώζει κανείς. όχι. Λοιπόν, μας έχεις πει ότι άκουσες πάρα πολύ ωραίες κριτικές και διαβάζοντας την περίληψη λίγο, πραγματικά και εγώ ενθουσιάστηκα. Πώς ελπίζεις και ποια είναι τα όνειρα, να έλεγα, τα σχέδια σου, πώς θα ήθελες να απηχήσει το βιβλίο στους αναγνώστες και εκτός Ελλάδας να μιλήσουμε. Εντός Ελλάδας αυτή τη στιγμή γίνεται μια επανέκδοση του βιβλίου μας το καλοκαίρι από τις εκδόσεις Εν Τύπης. Η εκδότης είναι ο Γιάννης Οκρανιάς που είναι και στον εκδοτικό τον Αγγλικό. Και θα κανονίσω πάρα πολλές παρουσιάσεις για να το γνωρίσει όλο και περισσότερος κόσμος. Αυτό είναι το πρώτο πλάνο για την Ναι. Ελλάδα. Για το Έχεις εξωτερικό κάνει τώρα. ήδη την παρουσίαση, με συγχωρείς. Μία παρένθεση, έχεις ήδη κάνει την παρουσίαση του... Κυκλοφορούσε από άλλον εκδότη στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είχα κάνει ήδη πάρα πολλά πράγματα. Απλά τώρα ξαναπάμε από την αρχή. Για Μάλιστα. ακόμα καλύτερα πράγματα. Είμαι Έτσι. πάρα πολύ χαρούμενη γιατί βρέθηκα στην Πολώνια το Μάρτιο που πέρασε, στη Διεθνή Έκθεση του Βιβλίου. Και τώρα ετοιμάζομαι με το ξενόγλωσσο βιβλίο μου να πάω στο Βελιγράδι τον Οκτώβριο. Έχω κλείσει ήδη διαμονή, εισιτήρια. Είναι η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στο Βελιγράδι. Οπότε εκεί ελπίζω να αγοράσει κάποια άλλη χώρα τα δικαιώματα του βιβλίου και να εκδοθεί και σε άλλες γλώσσες για αρχή. Και φυσικά ελπίζω να αγαπηθεί πάρα πολύ από τους Άγγλους και τους Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προσπαθήσω να δώσω και άλλες συνεντεύξεις για να γίνει όσο πιο γνωστό γίνεται. Αυτά Έτσι, είναι αυτό είναι. τα πιο κοντινά μου βήματα και σχέδια. Τώρα περαιτέρω ελπίζω, έχω μεγάλα όνειρα. Εγώ ελπίζω να γίνουν πραγματικότητα. Τι να πω, ας είμαστε και Αυτό ρεαλιστές. είναι ωραία. Ναι, χωρίς όνειρα δεν προχωράμε έτσι, Όχι, γιατί τελικά. τα όνειρα, με τα όνειρα βάζουμε στόχους και ακολουθάμε αυτό το πρόγραμμα, θα έλεγα, συνήθως λένε γράφει κάτω τα στάδια, έτσι, αυτά που θέλεις να επιτύχεις. Θέλει Και commitment όμως. Θέλει commitment. Ναι, Θέλει έτσι. πολύ. Έχω χάσει πολλά από μένα πολλές φορές για τα όνειρά μου, όχι μόνο που αφορούν το βιβλίο, και γενικότερα. Δηλαδή, γράφοντας μια νουβέλα που εξέδωσα μετά το Πάσχα, επειδή είχα deadline στο συμβόλαιό μου, έχασα όλο το Πάσχα. Έφαγα μόνο ορνή και πήγα μια βόλτα μέχρι το πάρκο. Και πήγα μόνο στον Επιτάφιο, δεν πήγα ούτε καν στην Ανάσταση για να ολοκληρώσω τη νουβέλα. Είναι πόσο θες κάτι. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν, αλλά πρέπει να φας από σένα. Όσο δεν χρειάζονται και θυσίες. Ναι. Θυσίες, επιμονή και υπομονή. Ισχύει. Έτσι, γιατί στη ζωή για να κατορθώσουμε κάτι πρέπει να επιμένουμε και να μην τα βάζουμε κάτω, έτσι, γιατί θα έρθουν στιγμές που θα αισθανθούμε
πάρα πολύ κούραση και θα λέμε μα τι το κάνω αυτό τώρα. Όμως το σημαντικό είναι να ξανασηκωνόμαστε και να συνεχίζουμε. Ο Οδυσσέας Ελίτης είχε πει ότι χρειάζεται τύχη, τόλμη και ταλέντο. Εγώ θα βάλω και το ψυχικό σθένος και πολλά Ναι. άλλα μέσα σε αυτά τα... Σε αυτό το τρίπτυχο θα βάλω από κάτω και άλλες λέξεις και άλλες προτάσεις που χρειάζονται. Γιατί είναι, όπως είπες πολλές φορές, που όχι μόνο κούραση, μπορεί να είναι απογοήτευση. Μπορεί να πεις εδώ τελειώνει ο δρόμος μου. Μπορεί να σε πιάσει απεσιοδοξία, γιατί δεν είναι κάθε μέρα μια καλή μέρα. Ναι. Και κάτι άλλο, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα αρέσει σε όλους ανεξαιρέτως. Όπως έχεις πει, είστε στο ραδιόφωνο. Δεν μπορεί όλοι οι ακροατές να αρέσουν την συγκεκριμένη εκπομπή, έτσι. Δηλαδή και όλα από την εκπομπή. Αυτό θα το γνώριζεις. Τα παίρνεις και τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα που τους αρέσει. Μερικοί έχουν διαφορετικό γούστο η μουσική, η περιεχομένο. Το ίδιο είναι και με το βιβλίο, Για θα το έλεγα. περιεχόμενο μπορώ να το δεκτώ ότι μπορεί να μην του αρέσει το περιεχόμενο, οπότε να με απορρίψουν και it's okay. Μπορεί να μην του αρέσει καν η φωνή μου, να πούνε πώς ακούγεσαι έτσι, κοπελιά. Αντίο. Αλλά για τη μουσική δεν μπορώ να το δεχτώ, γιατί διαλέγει το σταθμό με βάση τη μουσική που ακού. Δηλαδή, αν εγώ παίζω σε Ναι. κριτικό ραδιόφωνο και κάποιο μου πει τι χάλια μουσική είναι αυτή, δεν ακούω κριτικά. Θα με εκτοχώ, ξέρω εγώ. Έτσι. Εκτός αν είναι ποικιλία, τότε είναι Ναι. διαφορετικό. Πολύ σωστά. Λοιπόν, σε λέγω Αλεξάνδρα, γιατί να πούμε παρόλο, αν δεν κάνω λάθος, το καλλιτεχνικό σου είναι Σάντρα Angel. Για το Όμως εξωτερικό, ναι. ναι, Εξωτερικό. το καθ' αυτού το όνομά σου είναι Αλεξάνδρα Αγγελοπούλου, έτσι. Ναι, εδώ στην Ελλάδα είμαι η Αλεξάνδρα, το κορίτσι της Φλαμής Πόρτας. Στο εξωτερικό είμαι η Σάντρα Ένζη. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, πριν κλείσουμε, ένα μήνυμα για τους τηλεθεατές μας. Να έχουν το μυαλό τους ανοιχτό, γιατί έτσι θα κάνουν πολλά βήματα στη ζωή τους, ίσως ανακαλύψουν τον εαυτό τους και βρουν την ευτυχία. Σε Καλό ευχαριστούμε καλοκαίρι. πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και θα περιμένουμε να μάθουμε τις εξελίξεις και να μας ενημερώνεις για κάτι καινούριο που θα έχεις. Είμαι Ευχαριστώ σίγουρη πολύ. ότι ναι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γιατί να περνά τέλεια. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ θα σας ευχηθώ καλό βράδυ και θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα με ένα καινούριο φιλοξενούμενο και ένα καινούριο θέμα. Καλό σας βράδυ.